Η κατάργηση του φόρου γονικής παροχής για μεταβίβαση ακινήτων, η αξία των οποίων φτάνει ως τις 800.000 ευρώ, ήταν μεταξύ των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στον απόϊχο των εξαγγελιών και εν αναμονή διευκρινήσεων, οι πολίτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί. Επέκταση των 150.000 που ήταν ιδιαίτερα χαμηλό νούμερο, στις 800.000 επεκτείνεται σε περισσότερο σε μεσαία στρώματα και όχι σε υπερβολικά. Βεβαίως απομένει να δούμε την κλίμακα που θα είναι πάνω τις 800.000, αν θα είναι 10%, αν θα υπάρχει κλιμάκωση από εκεί και πάνω. Πιθανώς αν αυτά τα μέτρα γίνουν θα είναι καλό και για την νεολαία και για τη μεσαία τάξη, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον θα καρποφορήσουν. Τι έδαφος θα βρουν, καταλάβατε. Είναι λίγο δυσίωνο το τοπίο. Οι πλούσιοι δεν πληρώνουν. Γιατί αν τα βάλουμε τους πλούσιους, εξέβρεξε ο κυβερνήτης. Άμα το κάνει αυτό είναι ευνοϊκό, αλλά από πού θα βγάλει τα λεφτά, πού θα τα βρει. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων χαρακτηρίζει ως ιστορική χειρονομία προς την ελληνική οικογένεια την ανακοίνωση αύξησης του αφορολογήτου γονικών παροχών στις 800.000 ευρώ, ζητώντας ωστόσο εξειδίκευση των εξαγγελιών. Αυτοί που έχουν μεγάλες περιουσίες πρέπει να πληρώνουν. Αυτή η φτωχή δικαιολογημένα δεν πρέπει να πληρώνει. Ένας άνθρωπος που θα μεταβάσει στην περιουσία του παιδί του πρέπει να δώσει ελάχιστα. Άμα είναι φτωχός, τι να δώσει. Ενώ ο πλούσιος πρέπει να πληρώσει. Το βρίσκετε θετικό? Όχι, δεν βρίσκω τίποτα θετικό ό,τι κάνει η κυβέρνηση. Ναι, δεν το βρίσκω θετικό. Ας γελάσω. Ας γελάσω, ε. Κοντά σε αυτά, όλα και τα υπόλοιπα που έχει υποσχεθεί, ας πάνε και αυτά εκεί. Θα πρέπει να περιμένουμε περισσότερες διευκρινήσεις, ποιο θα είναι, αν θα είναι εντελώς αφορολόγητο και για τα μετρητά ή για μόνο για τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία. Το μέτρο θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου και από την εφαρμογή του θα ωφεληθούν ουσιαστικά όσοι μεταβιβάσουν ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 150.000 ευρώ στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους ή στους συζύγους τους. Και αυτό διότι σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, οι γονικές παροχές περιουσιών καθώς και οι δωρεές περιουσιών φορολογούνται μόνο εφόσον σε κάθε περίπτωση η συνολική αξία της μεταβιβαζόμενης περιουσίας ξεπερνά τις 150.000 ευρώ. Από 150 μέχρι 300 έχουμε 1%, δηλαδή 1.500 ευρώ φόρο. Από 300 μέχρι 605%, δηλαδή 15.000 φόρο και από εκεί και πάνω έχουμε 10%. Την ίδια στιγμή η δέσμευση ότι τα περισσότερα νοικοκυριά θα πληρώσουν το 2022 χαμηλότερο έμφυα από το 2021 δεν φέρεται να καθησυχάζει τους ιδιοκτήτες ακινήτων.